Χαίρετε! Ένα οδηγητικό vlog το οποίο έχει τίτλο «Εκδίκηση». Γεια σας! Βλέπω το κανάλι σας και είμαι μέλος. Θα ήθελα πολύ να φτιάξετε ένα βίντεο με ένα θέμα που με πονάει και με ταλανίζει για χρόνια. Την εκδίκηση. Είναι αγόρι που γράφει, νεαρός άνδρας. Η εκδίκηση είναι θέμα τιμής για την ανθρώπινη ψυχή όταν κάποιος σε πονέσει. Πρέπει να πληρώσει όσα χρόνια και αν ξέρει ότι θα περάσει τα χρόνια σου στη φυλακή. Και κανένας δικαστής εισαγγελέας δεν μπορεί να δώσει δικαίωση στον πόνο, γιατί ως γνωστόν όταν η εκδίκηση πραγματοποιείται δεν διαγράφει τον πόνο, απλώς τον ηρεμεί. Αλλά είναι θέμα τιμής να γίνει. Πέστε μου, εσείς τι πιστεύετε ως ψυχολόγος? Φτιάξε ένα βίντεο για αυτό τον λόγο. Θα ξαναδιαβάζω αυτά που έγραψες, γιατί δυσκολεύομαι να τα καταλάβω. Λες, η εκδίκηση είναι θέμα τιμής για την ανθρώπινη ψυχή. Αυτό το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος σε πονέσει πρέπει να πληρώσει, όσα χρόνια και αν ξέρει ότι θα περάσεις τα χρόνια σου στη φυλακή και κανένας δικαστής ή εισαγγελέας δεν μπορεί να δώσει δικαίωση στον πόνο, γιατί ως γνωστόν, όταν η εκδίκηση πραγματοποιείται δεν διαγράφει τον πόνο, απλώς τον ηρεμεί, απλώς είναι θέμα τιμής να γίνει. Τώρα κατάλαβα, θα φορέσω τα γυαλιά μου, θα ξεκινήσω την οδήγηση και θα συζητήσω το θέμα της εκδίκησης, το οποίο είναι πραγματικά ένα θέμα καυτό, το οποίο έρχεται έπειτα από το θέμα της αδικίας. Ψάξτε στο κανάλι, υπάρχει ένα βίντεο που έχει τίτλο «Όταν η αδικία μας συνθλίβει» ή «Όταν η αδικία σε συνθλίβει». Ένα βίντεο που ήταν από μια εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο παλιότερα. Που εκεί μιλάμε για το πόσο δύσκολα βιώνεται, ουσιαστικά βιώνεται ως ψυχικό τραύμα η αδικία. Όταν κάποιος μας αδικήσει, όταν μας φερθεί ανέντιμα, όταν μας φερθεί άδικα, όταν μας βλάψει και δεν είναι εντάξει απέναντί μας. Επίσης, στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com υπάρχει ένα άρθρο το οποίο μιλάει για την αδικία ως αιτία κατάθλιψης. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτά που γράφεις, φίλε, είναι πάρα πολύ... Είναι κάτι πολύ επώδυνο να νιώθεις αδικημένος, να νιώθεις ότι κάποιος άνθρωπος σου έχει αφαιρέσει βασικά σου ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα από αυτά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι, για παράδειγμα, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα να έχεις στη ζωή αγαπημένους σου ανθρώπους. Και επειδή ένα θέμα το οποίο μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του καθενός από μας και ο Θεός να μας φυλάει όλους, είναι να χαθεί ένα μέλος της οικογένειας μας σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα από αμέλεια άλλου οδηγού. Και είναι ένα θέμα το οποίο το έχει βιώσει και η δική μας οικογένεια, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με νεαρά παιδιά μάλιστα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», θα θυμάστε τη δικιά μας την ιστορία από το τελευταίο το κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να το αντέξεις αυτό το πράγμα, ότι εκεί που με γέννησες και μεγάλωσες με αγάπη το παιδί σου, εκεί που είχες όνειρα για το παιδί σου και εσύ και όλη η οικογένεια, δηλαδή όχι μόνο οι γονείς αλλά και τα αδέλφια και τα ξαδέλφια και οι θείοι και οι θείες και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και όλη η οικογένεια, ένας αμελής οδηγός ο οποίος δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, να προκαλέσει ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και να απολέσει ένα νεαρό παιδί τη ζωή του. Ένα παιδί το οποίο, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, όλοι οι γονείς, όλοι οι άνθρωποι αγαπούμε πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Και να μην πάω μακριά και να μην υπάρξει μετά και δικαιοσύνη. Δηλαδή να μην τιμωρηθεί καθόλου ο ένοχος. Καθόλου. Έχει πολλούς ανθρώπους που θα ταυτιστούν ακούγοντας αυτό το βίντεο, που έχουν χάσει αγαπημένους τους ανθρώπους από αμέλεια άλλων οδηγών ή άλλων προσώπων οι οποίοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της ασφάλειας και έχασαν τη ζωή τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτή είναι μια τεράστια αδικία, για παράδειγμα. Φαντάζομαι για τέτοιου είδους αδικία μιλάς και για εκδίκηση. Η εκδίκηση είναι μια ανθρώπινη πράξη η οποία έχει καταγραφεί έτσι πολύ εκτεταμένα και στην Παλαιά Διαθήκη
και στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Και η εκδίκηση είναι μία πράξη που επαναφέρει τρόπον δεινά δικαιοσύνη ή ισορροπία στην κατάσταση, δηλαδή με έχεις βλάψει, μου έχεις κάνει κάτι κακό και έρχομαι εγώ και φροντίζω να τιμωρηθείς για αυτό που έχεις κάνει και να πάρω εκδίκηση. Και όπως το έγραψες, η εκδίκηση δεν αφαιρεί το τραύμα. Η εκδίκηση δεν θα φέρει πίσω τα αγαπημένα μας πρόσωπα που μπορεί να έχουν χαθεί. Η εκδίκηση δεν θα φέρει πίσω τα χρόνια μας που μπορεί να έχουν χαθεί. Η εκδίκηση δεν θα φέρει πίσω οτιδήποτε έχουμε απολέσει. Θα μας κάνει να νιώσουμε προσωρινά δικαιωμένοι. Και υπάρχει και το άλλο, το ρητό που λέει: η εκδίκηση είναι πιάτο που σερβίρεται κρύο. Εγώ έχω την εξής άποψη όσον αφορά στην εκδίκηση. Επειδή έχω ζήσει από κοντά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έφαγαν χρόνο, χρήμα, ενέργεια προσπαθώντας να πετύχουν δικαιοσύνη και να εκδικηθούν ανθρώπους που τους έχουν βλάψει, που τους έχουν αδικήσει. Και η γνώμη μου εμένα προσωπικά είναι ότι κάποιες φορές δεν αξίζει τον κόπο να επιδιώκεις εκδίκηση, ειδικά εάν εξαντλήσεις όλα τα νόμιμα μέσα και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έχει γίνει καταγγελία, αν πρόκειται για ποινικό αδίκημα, αν πρόκειται για έγκλημα, αν έχουμε πάει στην αστυνομία, αν έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες που μπορούμε να κάνουμε με βάση τα δικαιώματα μας ως Έλληνες πολίτες, Κύπροι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες και δεν έχει βρεθεί κάποια λύση, η γνώμη μου είναι ότι η συνεχής επιδίωξη της εκδίκησης μας κρατά εμάς τους ιδίους καθυλωμένους στη συνθήκη του θύματος, στη συνθήκη του καημένου, στη συνθήκη του ταλαιπωρημένου, στη συνθήκη του ανθρώπου που ουσιαστικά βασανίζεται επειδή δεν μπορεί να βρει αυτό που επιδιώκει. Δεν εννοώ να γίνουμε παθητικοί και να δεχόμαστε και να αποδεχόμαστε οποιοδήποτε μας βλάψει να το κάνει και να φεύγει ατιμόρυτος. Καμία σχέση. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ καλή ιδέα να φιλοσοφήσουμε το θέμα της εκδίκησης, δηλαδή να το μετρήσουμε με βάση την πνευματικότητα και να δούμε πόσο συμφέρον είναι για την ψυχή μου να αναλώσω χρόνο, χρήμα, ενέργεια, συναίσθημα, όλα αυτά για να επιδιώξω να επιτύχω την εκδίκηση και αν αξίζει τον κόπο να ξοδευτώ με όλους αυτούς τους τρόπους για να επιτύχω εκδίκηση ή αν είναι καλύτερο να εστιάσω τις δυνάμεις μου, την προσοχή μου, την ενέργεια μου, τα χρήματα μου, τα συναισθήματα μου, τον χρόνο μου, τον κόπο μου, όλα στο να καλυτερεύσω τη δική μου ζωή. Δυστυχώς, ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος, δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι με καλά κίνητρα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι αγαθοί με την καλή έννοια, δηλαδή δεν σκέφτονται όλοι, αχ τι ωραία, πόσο πολύ αγαπώ τους άλλους ανθρώπους και θα κάνω στη ζωή μου πράξεις μόνο για το καλό των άλλων ανθρώπων και θα είμαι προσεκτικός και θα είμαι προσεκτική και θα είμαι σεβαστικός και θα είμαι σεβαστική και δεν θα μπαίνω στη διαδικασία να δικήσω άλλους ανθρώπους, δεν θα μπαίνω στη διαδικασία να κάνω πράγματα που μπορεί να βλάψουν τους άλλους και αν κάνω κάποιο λάθος θα αναλάβω την ευθύνη μου ως υπεύθυνος άνθρωπος. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Ευχής έργων θα ήταν να γινόμασταν όλοι έτσι. Υπεύθυνοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι, υπεύθυνοι πολίτες, οι οποίοι να προσέχουμε για να έχουμε, δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που λειτουργούμε, ώστε να μην βλάψουμε αυτούς και αλλήλους, και αν τυχόν κάνουμε κάποιο λάθος, να έχουμε το θάρρος, να έχουμε το κουράγιο, να αναλάβουμε την ευθύνη του λάθους μας και να διορθώσουμε την κατάσταση. Δυστυχώς, ανάμεσά μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ανεύθυνοι, επιπόλαιοι, εγωκεντρικοί, αδιάγνωστοι θα έλεγα, άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση, οι οποίοι δεν στενοχωριούνται όταν πληγώνουν τους άλλους, οι οποίοι δεν νιώθουν ότι έχουν ευθύνη ως ανθρώπινα όντα να λειτουργούν με θετικά κίνητρα, αγαθά κίνητρα και αγαθές προθέσεις. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Για μένα προσωπικά είναι θέμα αγώνα προσωπικής ζωής, αγώνα ολόκληρης ζωής να γίνω καλός άνθρωπος. Όλη μου τη ζωή προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος, προσπαθώ να έχω αγαθά κίνητρα, προσπαθώ να μην βλάπτω τους άλλους ενσυνείδητα και όταν αντιλαμβάνομαι ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, όταν συνειδητοποιώ ότι έχω βλάψει κάποιον άνθρωπο, να ζητώ συγγνώμη και να το εννοώ και να προσπαθώ να επανορθώσω.
Νομίζω είμαι σε καλό δρόμο στο να το επιτύχω αυτό. Κανείς δεν μπορεί να πει εγώ είμαι τέλειος και έχω φτάσει στα ύψιστα επίπεδα τελειότητας, αγιότητας και ανθρωπιάς. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εσάς που είστε σε αυτό το κανάλι, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που είστε εδώ, γιατί θέλετε να καλυτερεύσετε τον εαυτό σας, να καλυτερεύσετε τη ζωή σας, να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι και να μπορείτε να βιώνετε τη ζωή με περισσότερη χαρά. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν λειτουργούν όλοι έτσι. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, δεν λειτουργούν όλοι όπως εμάς. Άρα, όταν μας τύχει κάποια αδικία, όταν μας συμβεί κάποια αδικία, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε τα νόμιμα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε. Για παράδειγμα, αν κάποιος μας έχει αδικήσει και έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα αδικώντας μας, να γίνει καταγγελία, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Αλλά από εκεί και πέρα να μην παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και να μην γινόμαστε vigilante. Λέξη vigilante σημαίνει κάποιον ο οποίος πάει και παίρνει εκδίκηση σπάζοντας τον νόμο στην ουσία. Ένας πολύ γνωστός vigilante ήταν ο Robin Hood, ο μυθικός Robin Hood, ο οποίος, όπως λέει ο μύθος του, λίστευε τους πλουσίους και μοίραζε τα χρήματα στους φτωχούς. Αν όντως έτσι είχε συμβεί, γιατί πρόκειται περί μύθου. Και οι vigilante είναι και οι διάφοροι superstar, οι υπερήρωες που είναι στα διάφορα κόμιξ της Marvel κτλ. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει vigilante και ούτε θα τον βοηθήσει ψυχικά και συναισθηματικά να γίνει εκδικητής. Δεν μ' αρέσει εμένα η εκδίκηση. Δεν μ' αρέσει και είναι άνω στο πιάτο και επειδή έχει τύχει στη ζωή μου κάποιες φορές να δω να σερβίρονται άνθρωποι που με έχουν αδικήσει με αυτό το πιάτο, έχω στενοχωρηθεί. Έχω στενοχωρηθεί με την έννοια ότι έχω λυπηθεί ανθρώπινα ότι κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος με έχει αδικήσει στο παρελθόν, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεων του. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, πώς μπορείς να λυπάσαι κάποιον ο οποίος σε έχει αδικήσει και εκ των υστέρων τιμωρήθηκε για την αδικία του. Πιστεύω ότι ο λόγος είναι επειδή πέρασαν πολλά χρόνια και επειδή συνειδητά έθεσα τον εαυτό μου στην προσπάθεια να καλυτερεύσω τη δική μου τη ζωή και να προχωρήσω τη ζωή μου λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, δηλαδή ότι η αδικία έγινε το νέο μου δεδομένο, δηλαδή αν η αδικία ήταν κάτι το οποίο μου στέρισε για παράδειγμα μια εργασία, αν η αδικία ήταν κάτι το οποίο μου στέρισε την πρόσβαση σε ένα υλικό αγαθό, αν η αδικία ήταν κάτι το οποίο μου έκοψε τα όνειρα που είχα για μια συγκεκριμένη σχέση στην οποία επένδυα, η συνειδητοποίηση της κατάστασης να το πάρω απόφαση ότι τελείωσε αυτό το όνειρο, δεν πραγματοποιήθηκε, δεν είχε την κατάληξη που εγώ ονειρευόμουν, δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα ήθελα, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω και από τη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω έχω δύο επιλογές. Η μια επιλογή είναι να έχω συνέχεια στο μυαλό μου που αυτός ο άνθρωπος με έχει αδικήσει, μου έχει κάνει κακό, με έχει εκμεταλλευτεί, μου έχει κάνει το ένα, μου έχει κάνει το άλλο και να γεμίζω θυμό, να γεμίζω οργή, μίσος, αρνητικά συναισθήματα, να πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ και να βλέπω όνειρα εκδικητικά και να λειτουργώ υπό την κατάσταση της οργής, του θυμού και οποιασδήποτε άλλης αρνητικότητας ή να επιλέξω τον άλλο δρόμο, τον οποίο θεωρώ πολύ πιο ωφέλιμο για μας τον άλλο δρόμο, να κοιτάξω τον εαυτό μου, να κοιτάξω την ψυχή μου, να εστιαστώ στο τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα που είναι αυτές οι συνθήκες μου. Είναι αυτές οι συνθήκες μου, οι συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, έχω απολέσει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είτε αυτό το πράγμα είναι αντικείμενο, είτε αυτό το πράγμα είναι πρόσβαση σε μια εργασία, είτε αυτό το πράγμα είναι μια σχέση. Την έχω απολέσει. Τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα, πώς μπορώ να βελτιώσω τη ζωή μου, παρά να αναλώνομαι στο πώς θα εκδικηθώ τον άλλο, πώς θα τον τιμωρήσω, πώς θα τον κάνω να πάρει μια γεύση από το δικό του δηλητήριο. Εγώ επιλέγω συνειδητά πλέον, στην ηλικία των 45 και ίσως το κάνω αυτό το πράγμα εδώ και 2-3 χρόνια, δεν ξέρω, ίσως και περισσότερα, επιλέγω συνειδητά να μην λούζομαι την αρνητικότητα, την τοξικότητα και να μην αναλώνομαι στο να σκέφτομαι τρόπους και να προσπαθώ να εκδικηθώ. Σοβαρά. Τώρα, εκ των πραγμάτων, η ίδια η ζωή, αυτή η ισορροπία του σύμπαντος τέλος πάντων, η ομοιόσταση του σύμπαντος, οι τυχαίες συνθήκες, δεν γνωρίζω, με έχουν φέρει πάρα πολλές φορές μπροστά
σε συνθήκες που να δω ανθρώπους που με είχαν αδικήσει εμένα στο παρελθόν, είχαν αδικήσει ανθρώπους που αγαπώ και γνωρίζω στο παρελθόν, να βλέπω την εξέλιξη της ζωής τους στο μέλλον να έρχεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια η ζωή να τους πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Και αυτό να το δω μετά από 6 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έχω δει να συμβαίνει. Οπότε, παρόλο που λυπήθηκα και λυπάμαι τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ακριβό τίμημα για τις πράξεις τους και δεν θα ήθελα να φορούσα τα παπούτσια τους, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους, γι' αυτό τον λόγο και προσπαθώ να είμαι συνειδητός άνθρωπος, να είμαι καλός πολίτης, να μην αδικώ τους άλλους ανθρώπους, να είμαι δίκαιη, να αναγνωρίζω νωρίς τα λάθη μου, να διορθώνω τις λανθασμένες μου ενέργειες κλπ. Όσο και αν τους λυπάμαι, το έχω δει στην πράξη ότι συμβαίνει. Ότι με έναν τρόπο μυστήριο, με έναν τρόπο που η λογική μας δεν μπορεί να τον εξηγήσει, ίσως ή δεν έχουμε ασχοληθεί και ιδιαιτέρως για να μελετήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, με τους οποίους κάποιος, ο οποίος αδικεί τους άλλους, στο τέλος τα βρίσκει μπροστά του, όπως λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Θα δεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν αδικήσει άλλους να τα βρουν μπροστά τους. Και το να είσαι άνθρωπος και το να έχεις ανθρωπιά, για μένα σημαίνει να μην περιμένεις πώς και πώς, πότε θα τιμωρηθεί ο άλλος για αυτό για το οποίο σε έχει βλάψει, αλλά η προσπάθεια σου και η ενέργεια σου να είναι όλοι εστιασμένοι στο πώς εσύ θα καλυτερεύσεις τη δική σου ζωή, πώς εσύ θα καθαρίσεις τη ζωή σου από την όποια τοξικότητα και αρνητικότητα, πώς εσύ θα μαζέψεις τα κομμάτια σου, αν μη τι άλλο. Θα μαζέψεις τα κομμάτια σου, θα ξανασυναρμολογήσεις τον εαυτό σου και θα προχωρήσεις. Με όλη μου την αγάπη σας το λέω. Σας το λέω όπως μιλάω στα παιδιά μου που τα υπεραγαπώ και που θέλω για αυτά να έχουν μια όμορφη ζωή, χαρούμενη ζωή, μια ζωή με νόημα, μια ζωή χρήσιμη για τους ιδίους και για τους άλλους ανθρώπους γύρω τους. Το λέω και στα παιδιά μου συνέχεια. Θέλω να είστε καλά. Θέλω να είστε σε πνευματική εγρήγορση, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε την πολύτιμη ψυχή σας. Να προσέχετε πώς νιώθετε, να προσέχετε πώς συμπεριφέρεστε και όταν σας συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορείτε να το ελέγξετε εσείς και έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν αδικήσει, που είπαμε οι αδικίες γίνονται με διάφορους τρόπους. Μπορεί για παράδειγμα να κάνεις αίτηση σε μια δουλειά και να μην σε πάρουν εσένα που δεν έχεις μέσον ενώ έχεις τα απαραίτητα προσόντα και να πάρουν κάποιον άλλον ο οποίος είναι καλωδιωμένος για παράδειγμα. Ή μπορεί να είσαι μέσα σε μια σχέση, να είσαι εντάξει στη σχέση σου, να είσαι αγαπητικός, να είσαι στοργικός, να είσαι κατανοητικός και το άλλο το πρόσωπο να μην εκτιμήσει τα καλά σου στοιχεία και να σε πληγώσει με το να σε παρατήσει σαστημένη λεμονόκουπα μετά που έχει περάσει ένα ωραίο χρονικό διάστημα μαζί σου και να σου πει αν τελειά, τώρα πέρασα καλά, πάω παρακάτω. Μιλάω για υποθετικά σενάρια τώρα, δεν λέω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο στα παιδιά μου, μακάρι να μην συμβεί, εύχομαι. Αλλά ακόμη και αν συμβεί, γιατί άνθρωποι είμαστε και όλα είναι πιθανό να μας συμβούν, θέλω να έχουν τα παιδιά μου και θέλω να έχετε κι εσείς την ενάργεια, δηλαδή την καθαρότητα του πνεύματος, ώστε να εστιαστείτε στο πώς μπορώ τώρα να με κάνω καλά. Πώς μπορώ τώρα να μαζέψω τα κομμάτια μου, να τα επανασυναρμολογήσω. Πώς μπορώ τώρα να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου. Πώς μπορώ τώρα να ξεκινήσω να ζω από την καινούργια αφετηρία. Και επειδή κάποια ρητά που λένε οι παλιοί δεν έχουν βγει τυχαία. Υπάρχει το ρητό που λέγεται στην Κύπρο «Θεός κλεί πόρτες και ανοίγει καμαρόπορτες», που σημαίνει ο Θεός επιτρέπει να κλείσει μια πόρτα και μετά ανοίγει μια καμαρόπορτα, μια τεράστια πόρτα. Πολλά πράγματα τα οποία τα βιώνουμε ως εξαιρετικά τραυματικά, ως την απώλεια μιας μεγάλης ευκαιρίας. Αυτό το παράδειγμα με τη δουλειά για παράδειγμα. Κάνω αίτηση για μια δουλειά, έχω όλα τα απαραίτητα προσόντα και δεν μου τη δίνουν εμένα τη δουλειά και τη δίνουν σε κάποιον άλλο ο οποίος, είπαμε όπως πριν, είναι καλωδιωμένος. Μπορεί πιο κάτω, αν εγώ το πάρω απόφαση ότι δεν δούλεψε ρε παιδί μου, δεν έγινε αυτό, πήγα να το κάνω και δεν πέτυχε. Και βάλω την ενέργεια μου και την προσοχή μου στο να βελτιώσω τη δική μου ζωή και να βρω τρόπους για να εργαστώ και να βρω εργασία και τρόπους να βιοποριστώ, μπορεί στο τέλος της μέρας να βρω καλύτερη εργασία ή να κάνω μια δική μου δουλειά η οποία να είναι πολύ καλύτερη για μένα, για την ψυχική μου ευεξία και ίσως και για την οικονομική μου κατάσταση. Είπαμε ξανά, το έχω πει και σε ένα live πρόσφατα, το λέω και εδώ. Υπάρχει ένα βιβλίο στα αγγλικά που το ονομάζεται The Luck Factor, ο παράγον τύχη,
το οποίο έτσι ως συμπέρασμα λέει ότι οι άνθρωποι που είναι τυχεροί, εκτός του ότι πιστεύουν ότι είναι τυχεροί, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι οποιαδήποτε κακοτυχία στη ζωή τους, οποιαδήποτε αναποδιά, οποιαδήποτε δυσκολία, την βλέπουν σαν μία αφορμή για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και όχι σαν κάτι που θα τους ρίξει το ηθικό και θα τους ρίξει στα πατώματα. Άρα είμαι εναντίον της εκδίκησης. Και δεν με ευχαριστεί η εκδίκηση. Δεν με ευχαριστεί. Δεν την επιδιώκω. Δεν τη θέλω την εκδίκηση. Δεν θα σκεφτώ, αχ τι ωραία, αχ με έχει αδικήσει αυτός ο άνθρωπος. Θα τη φάει μετά, θα την πάθει. Δεν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Προστατεύω τον εαυτό μου, προσπαθώ να προστατεύω τον εαυτό μου. Παίρνω όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν κάποιος άνθρωπος με αδικεί και με κακοποιεί. Αλλά πέραν τούτου δεν προσπαθώ να βλάψω τον άλλον. Και εύχομαι να ανοίξει τα μάτια του οποιοδήποτε με αδικεί εμένα, οποιοδήποτε αδικεί εσάς, να ανοίξει τα μάτια του και να δει τη ζημιά που κάνει στον εαυτό του και στους άλλους γύρω του, να το σκεφτεί σοβαρότερα και να σταματήσει να αδικεί άλλους ανθρώπους. Γιατί αν δεν σταματήσει από μόνος του οποιοδήποτε αδικεί, θα έρθει η ίδια η ζωή να το σταματήσει. Και αυτό που σας λέω είναι επιβεβαιωμένο, γιατί σκεφτείτε ότι έχω εργαστεί 20 χρόνια ως ψυχολόγος, έχω παρακολουθήσει χωρίς υπερβολή χιλιάδες περιστατικά ανθρώπων και οικογενειών που είχαν θέματα και πολλοί από αυτούς είχαν θέματα αδικίας και έχω δει στην πράξη να τιμωρούνται οι άδικα φερόμενοι παραδειγματικά, Δηλαδή και με έναν τρόπο που σου σηκώνει τη τρίχα και λες αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν θέλω να πω περιστατικά για να μην προδώσω την ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν εμπιστευτεί τις ιστορίες τους, αληθινές ιστορίες ζωής, αλλά σας λέω πράγματα τα οποία είναι να σου σηκώνει τη τρίχα. Να σου σηκώνει τη τρίχα. Και αυτό το λέω και για να προσέχουμε εμείς να μην αδικούμε τους άλλους, ούτως ώστε να μην τα βρούμε μπροστά μας μετά, αλλά και για να έχουμε το μυαλό μας, την προσοχή μας, ούτως ώστε εάν βρεθούμε αδικημένοι, να μην εστιαστούμε στο να εκδικηθούμε, αλλά να εστιαστούμε στο να βελτιώσουμε την κατάστασή μας. Και αυτή η λέξη που λέγεται τιμή και περηφάνεια και τιμή και ελληνικό φιλότιμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρύβει παγίδες αυτή η λέξη. Κρύβει παγίδες. Μερικές φορές είναι πιο έντιμο, αντί να επιδιώκουμε την κοινωνική μας δικαίωση και την αποκατάσταση της τιμής μας, οι μερικές φορές είναι πιο έντιμο να επιδιώκουμε την αποκατάσταση της δικής μας ψυχικής και συναισθηματικής κατάστασης. Μερικές φορές είναι πιο έντιμο και πιο ωφέλιμο και πιο τιμητικό, γιατί όχι αυτό. Άρα εγώ λέω όχι στην εκδίκηση. Όχι.